Έχουμε λοιπόν φέτος την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε το σύλλογο του Δημοτικού Σχολείου Βαριάς, έχουμε το σύλλογο των γονέων του Δημοτικού Σχολείου της Καλονής, του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης και τον Σύλλογο Γονέων του Έκτου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Μαζί μας είναι και ο κύριος Πετρογιάννης Λάμπρος, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βαριάς, αλλά πέρα από αυτό είναι και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Φέτος ο διαγωνισμός που είναι λογοτεχνικός, αλλά για κάποιες τάξεις περιλαμβάνει και ζωγραφιά, θα σας τα πούνε αναλυτικότερα οι επόμενοι ομιλητές. Το θέμα είναι, ποιο θα μπορούσε να είναι, μια λέξη μονάχα, ελευθερία. Νομίζω ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ και γι' αυτό ως περιφέρεια στηρίζουμε ξανά αυτή τη δράση. Όχι γιατί υπάρχει φέτος το πρόβλημα, επειδή είναι στη γειτονιά μας, μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, όχι γιατί είναι φέτος και είναι στη γειτονιά μας. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που είναι υπαρξιακό, πρωτίστως για τον άνθρωπο. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο ελευθερία, τι σημαίνει ελευθερία του σκέπτεστε, τι σημαίνει ελευθερία της έκφρασης, τι σημαίνει ελευθερία του κράτους. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό μαζί με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους συλλόγους γονέων εδώ που παραβρίσκονται, Βαριάς, εδώ είναι του Τρίτου Δημοτικού, είναι της Καλονής, έτσι, και του Έκτου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Ένα διαγωνισμό για αυτή τη λεξούλα που λέμε, την λέξη ελευθερία. Θα κάνουν τα παιδιά, θα μελετήσουν λογοτεχνικά κείμενα, πολυτροπικά, ποιήματα, οτιδήποτε υπάρχει με αυτή τη λέξη την ελευθερία. Και αφού τους βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν αυτή η λέξη τι συμβολίζει, θα αποτυπώσουν τις εκφάνσεις αυτής της λεξούλας της ελευθερίας στο χαρτί, κάνοντας ένα έργο εικαστικό, ζωγραφική στα μικρά παιδάκια και ένα λογοτεχνικό κείμενο θα συντάξουν τα μεγάλα παιδάκια, τα οποία θα είναι της 5ης και της 6ης Δημοτικού. Όλα αυτά βέβαια θα μας βοηθήσουν εδώ οι σύλλογοι γονέων να τα πραγματοποιήσουμε, θα μας δώσουν και κάποια χρήματα από εδώ η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να δώσουμε τα βραβεία στους μικρούς μαθητές. Θα τελειώσει ο διαγωνισμός στις 15 Ιουνίου, θα είναι η λήξη του διαγωνισμού και μετά με την επιτροπή που θα έχει ο διαγωνισμός θα κρίνουν τα έργα πάντα όπως το κρίναν και πέρυσι με επιτροπή, θα είναι μια αδιάβλητη επιτροπή που θα κρίνει αυτά τα έργα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε έτσι και τη βράβευση με την κυρία από εδώ περιφερειάρχη, θα την κάνουμε, θα συνεννοηθούμε μεταξύ μας, θα βγάλουμε στο μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και ο διαγωνισμός να σας πω ότι απευθύνεται και στα σχολιά της Λίμνου, όχι μόνο της Μυτιλήνης. Αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε πέρυσι, έκανε τα πρώτα του βήματα πέρυσι, δειλά-δειλά, αναγνωριστικά. Φέτος είμαστε με περισσότερες γνώσεις, πιο έμπειροι, πιο δυνατοί και σκοπός μας είναι αυτό ο διαγωνισμός να γίνει ένας θεσμός. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, ότι όλες οι λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην σελίδα που θα δημιουργηθεί άμεσα στο Facebook αρχικά. Και οποιαδήποτε πληροφορία περαιτέρω θα μπορούμε να την ανατρέξουμε εκεί. Και στην σελίδα. Και στην και θα σταλούν και σε όλα τα email των σχολείων. Τα αποτελέσματα επίσης θα αναρτηθούν στη σελίδα της πρωτοβάθμιας όταν έρθει η ώρα. Καλή επιτυχία είπαμε και καλές γιορτές σε όλους.